Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί σήμερα η ανεργία στην Ελλάδα να εμφανίζεται στο 21,2% και ο αριθμός των ανέργων να έχει βάσει των στατιστικών επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν τον Οκτώβριο του 2011, δηλαδή στους 960.000. Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν πως η πραγματική ανεργία είναι έως και 6% μεγαλύτερη. Στις σχετικές έρευνες δεν μετράται το τμήμα του εργατικού δυναμικού που μετανάστευσε και το οποίο, αν παρέμενε στη χώρα, θα αύξανε ακόμα περισσότερο το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας. Η αποκλιμάκωσή της, στατιστική και πραγματική, είναι εξαιρετικά αργή, γεγονός που αποτυπώνει το πλήγμα που έχει καταφέρει στον παραγωγικό ιστό, η πολυετής ύφεση και η αποσάφρωση της αγοράς εργασίας. Με φρενήρεις ρυθμούς αναπτύσσεται ο τομέας του FinTech στην Ευρώπη, με τις επενδύσεις την τελευταία επταετία να ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοοικονομικές startup. Όλο ένα και περισσότεροι κολοσσοί από τον ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο σπέβδουν να επενδύσουν εκατομμύρια ευρώ σε καινοτόμους παίκτες που μπαίνουν δυναμικά στην αγορά. Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει απελευθερωθεί και οι τραπεζικοί γίγαντες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις δυναμικές και φιλόδοξες FinTech. Μεγάλη πτώση σημείωσε η μετοχή της Apple, αφού αναλυτές που παρακολουθούν την εταιρεία ανέφεραν ότι η ζήτηση για το iPhone 8 είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που παρουσιαζόταν στα προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας. Μόνο στην Κίνα, οι καταναλωτές προπαρήγγειλαν περίπου 1,5 εκατομμύρια συσκευές τις πρώτες 3 ημέρες, σε σύγκριση με τα περίπου 3,5 εκατομμύρια iPhone 7 που είχαν προπαραγγείλει το ίδιο χρονικό διάστημα. Μπορεί βέβαια οι καταναλωτές να περιμένουν το iPhone X, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τον Νοέμβριο και συγκεντρώνει ακόμα πιο πολλά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη μόνα κοιμές 768,04 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,27% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.